Καλώ ήρθες πίσω στο κανάλι Τέριχα Χατζηρεμία. Ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθείς Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, το κουμπάκι που λέει subscribe, γραφή και αν σου τα επεισόδια, smash the like button. Όσοι έχετε επιλέξει και βάλατε χρόνο στην πλατφόρμα Ελεύθερο Plus που σπονσοράρει όλα αυτά τα daily shows που κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο YouTube, να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα θα παραλάβω το δείγμα του δώρου που έχετε κερδίσει. Όλοι σας έχω τα email σας, μόλις είμαι έτοιμος θα σας στείλω email για να σας στείλω και το δώρο σας, αν είσαστε εντός Ελλάδος. Εντάξει, να πω ότι μία ακόμη φορά πανηγυρικά μέσα έχω πέσει, δεν έχει σημασία. Θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Σήμερα είναι μία ιερή ημέρα για τους συμπατριώτες μας Εβραίους. Είναι η γιορτή Γιομ Κιπούρ. Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου. Το Γιομ Κιπούρ είναι η πιο ιερή μέρα του χρόνου στον Ιουδαϊσμό. Τα κεντρικά του θέματα είναι η εξηλαίωση και η μετάνοια. Οι Εβραίοι παραδοσιακά τηρούν αυτήν την ιερή μέρα με μια ημερήσια νηστεία, εξομολόγηση και εντατική προσευχή, παίρνοντα συχνά το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα σε λειτουργίε στη συναγωγή. Σε αυτές λοιπόν τις ιερές μέρες για τους συμπατριώτες μας Εβραίους έγιναν οι εκλογές με τον κύριο Κασελάκη. Θα σου παίξω λίγο ένα επεισόδιο για να δεις ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν που να θυμίσω ότι ο Κασελάκης έχει βγει φωτογραφία με τον Μπάιντεν και δηλώνει περήφανα ως Democrat ο Κασελάκη, έδωσε μια ομιλία. Για να ακούσουμε τη συνέβη στην ομιλία του πρόεδρου Biden. Fuck ο κλόουν λοιπόν Biden πλέον δέχεται αποδοκιμασίες λε και είναι ο Μακρόν ή ο άλλο ο γκούμενο του Τρουντό. Γενικά πολλά γκούμενη παίζουν, αλλά του ίδιου φίλου. Και να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ πιστεύω ότι ο, ο Κασελάκη έχει γκόμενο. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή, αυτό με το σκύλο και αυτό με το γκόμενο πιο πολύ θεατράκι μου φαίνεται. Και γενικά, πώ γίνεται κάποιοι να πήγαν να ψηφίσουν, αν και 133.000 ψήφοι δεν είναι πολύ. Βέβαια αυτό δείχνει το minimum ποσοστό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 3%. Το maximum ποιο είναι. Το maximum είναι 17% ή μήπως είναι 7% τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα δούμε πόσο κασελάκι θα οδηγήσει αυτό το κόμμα είτε στην καταστροφή είτε στην πρωθυπουργία της χώρας. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί οι Democrats όταν πράττουνε πράττουνε για παίζουν χοντρή μπάλα. Για να δούμε. Η Χίλαρη Κλίντον θα ξεκινήσουμε λίγο, παρόλο που, που μπέρδεψα λίγο στην αρχή Biden με κασελάκι, θα ξεκινήσουμε λίγο με νέα από το εξωτερικό. Η Χίλαρη Κλίντον λοιπόν προειδοποιεί τον Τζο Biden σε ένα ιδιωτικό meeting που είχαν ότι οι third party candidates, οι ψηφοφόροι από τρίτα κόμματα, εννοούν του φιλελεύθερου τους liberals που είναι μικρά τα ποσοστά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μπορεί να αποδειχθούν πάρα πολύ επιβλαβείς για τον ίδιο λένε μέσα από τον λευκό οίκο και ότι η κατάσταση είναι pretty effing concerning. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Το λέει αυτό η Χίλαρη Κλίντον η οποία να θυμίσουμε ότι είχε χάσει από τον πρόεδρο Τραμπ το 2016 και προσπάθησε να κλέψει την καμπάνια του Donald Τραμπ χωρίς καμία επίπτωση. Και US funding for Ukraine has not just covered the direct costs of war. Αυτά τα χρήματα που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία δεν κάλεψαν μόνο τις άμεσες επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος, όμως σε άλλες περιοχές της χώρας η οικονομία επίσης έλαβε δισεκατομμύρια δολάρια. Για παράδειγμα, οι αγρότες δεχτήκανε εκατομμύρια δολάρια. Οι μικρές επιχειρήσεις επίσης δεχτήκανε χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ο Τζο Μπάιντεν ζητάει από το Κογκρέσο να αποδεχτούν επιπλέον 24 δισεκατομμύρια σε υποστήριξη προς την Ουκρανία. Όποιος ασχολείται με day trading και με χρηματιστήριο ξέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι flat το market των Ηνωμένων Πολιτειών. Μήπως αυτά τα 24 δισεκατομμύρια θα βάλουν λίγο λάδι στη φωτιά να ανέβει λίγο ακόμα το χρηματιστήριο πριν έρθει το market crash. Γιατί έρχεται και το βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το volume σιγά σιγά πέφτει. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Παρεμπιπτόντως, μία από τις επόμενες ημέρες θα έχω ένα sponsorship σε αυτό το κανάλι από μία πλατφόρμα στην οποία έχει σχέση με επενδύσεις και μπορείς να κάνεις και εσύ day trading αλλά δεν είναι για όλους πολύ μεγάλο disclaimer θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες επί του θέματος αλλά όποιος ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο που έχει σχέση με επενδυτικά με day trading και με όλο αυτό τον κόσμο πώς να βγάλεις λεφτά σε ημερήσια βάση είμαστε επαγγελματίες και έχω τη μεγαλύτερη επενδυτική κοινότητα της Ελλάδος. Αλλά θα πρέπει να μου στείλετε ένα email στο terrypapakiterrygr και να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε γιατί δεν δέχομαι τους πάντες. Πάω παρακάτω. Ο Kennedy λοιπόν, όποιος δεν τον γνωρίζει, είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά με τους δημοκρατικούς. Όπως ο θείος του δολοφονήθηκε και νομίζω ότι και ο πατέρας του έχει δολοφονηθεί, έτσι δέχτηκε και ο ίδιο ο Κέννεντι, αυτή τη στιγμή, ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιο. Απόπειρα δολοφονία. Άκουσαν, άκουσαν. Ο Κέννεντι Τζούνιο, το οποίο ο πατέρα σκοτώθηκε σε προεκλογική εκστρατεία, βίωσε μια στιγμή απειλητική για τη ζωή του κατάσταση, όταν ένα βαριά οπλισμένο άνδρα που υποδιόταν τον Ομοσπονδιακό αστυ, Αστυνομικό, συνελήφθη από του φρουρού ασφαλεία του σε συγκέντρωση στο Λο Δηλαδή, τον Κένεντι, παρεμπιπτόντω, να ξέρει, η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον λογοκρίνει. Δεν τον αφήνει να μιλήσει ανοιχτά. Έχει γράψει ένα βιβλίο, κάτι για τον Άντωνι Φάουτσι. Είναι τέρμα κατά των εμβολίων και όλη τη κατάσταση. Είναι αληθινό ανθρώπος, ο άνθρωπο. Από του σωστού Δέμοκρατ. Και αν είσαι σωστό στη ζωή αυτή, είτε Republican είτε Democrat, πόσο μάλλον Democrat, θα γίνει από πού να δολοφονία σε σένα. Αυτή είναι η πολιτική μοναρχία που δολοφονια σε σενα αυτη ειναι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη. Είμαι πολύ ευγνώμων που οι άγρυπνοι προστάτε στον Gavin De Baker and Associates ανακάλυψαν και συνέλαβαν έναν ένοπλο άνδρα που προσπάθησε να με πλησιάσει την ομιλία μου σήμερα το απόγευμα, έγραψε στο Twitter. Δηλαδή το έξι. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πω η σημερινή κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν θα ικανοποιήσει το αίτημά του για προστασία από τι μυστικέ υπηρεσίε των ΗΠΑ. Σημειώνοντα ότι αν δεν το κάνει θα ήταν ο πρώτο υποψήφιο πρόεδρο στην ιστορία που ο Λευκό οίκο απέρριψε αίτημα για προστασία. Ο Κέννεντι το είπε και στο podcast του Τζο Ρόγκαν ότι έχει καιρό που έχει κάνει αίτημα για προστασία από το κράτο με μυστικέ υπηρεσίε. Είναι υποψήφιο πρόεδρο που μπορεί όντω να κάνει την κίνηση με δημοκρατική διαδικασία σε άπειρα εισαγωγικά. Να ρωτήσω κάτι, η μάνα του Κασελάκη δούλευε σε καταστάσεις που έχουν σχέση με διαδικτυακή ή επιστολική ψήφο στο εξωτερικό. Μπορεί κάποιος να μου το εξακριβώσει αυτό ως πληροφορία. Δεν λέω ότι ισχύει. Επίσης, η πεθερά του Κασελάκη, δηλαδή η μάνα του άντρα του Κασελάκη, παράνοια, είναι αυτή η οποία είναι να πάρει την απευθεία ανάθεση από τη ΔΕΗ για να μπουν έξυπνοι μετρητέ σε όλα τα σπίτια τη Ελλάδο. Ωραία τα κάνουν τα επιχειρηματικά τα deals. Μπράβο. Και φυσικά θα πάμε τώρα στο θρίαμο Κασελάκι, στο φαινόμενο Κασελάκι. Εξελέγει νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή νίκη και ποσοστό 56%. Στο 44% σχεδόν Ιαχτσιόγλου. Ο Κασελάκι έλαβε 70.000 ψήφου, ποσοστό 56%. Έναντι 55.000 ψήφων, και ποσοστό 44%. Ήτι, στι κάλπε του δεύτερου γύρου προσήλθαν 133.000 μέλη του κόμματο. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Κασελάκη κέρδισε την πιο σημαντική μέρα των Εβραίων τη χρονιά, την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, που τον έφερε φυτευτό ο Αλέξη Τσίπρα από τι ΗΠΑ, μια και πήγε εκεί πέρα για να κάνει τι διακοπέ του μετά από την προεκλογική του καμπάνια και τεράστια ήττα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γενικότερα από τον ελληνικό λαό. Έρχονται, βάζουν κασελάκι. 133.000 ψήφοι και σημαίνει ότι οι Σπαρτιάτες σκέψουν ότι πήραν 250.000 ψήφου. Και πήραν κοντά στο 5%. Δια 2 μιλάμε για 2,5%. Το 2,5% λοιπόν είναι το μήνυμα που παίρνει αυτό το κόμμα. Να το κάνω βαριά επί 3. 7,5% είναι, 8% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υπολείπεται ένα τεράστιο 10%. Ένα 10% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, του woke ΣΥΡΙΖΑ, του ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΡΙΖΑ, του όχι πατροπαράδο του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάνε αυτοί, στην πλεύση ελευθερία. Έτσι, η πλεύση ελευθερία θα δικαιολογήσει το ποσοστό 3% που του έδωσε η νοθεία στι ε, βουλευτικέ εκλογέ. Σιγά-σιγά πάνε στην στην Τζον Ράμπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρει. Όπω και να έχει, κράτα το εξή. Ότι αν μπορεί να πει ψέματα στην Ελλάδα, σε βγάζουν φυτευτό και έχει φυσικά την εύνοια των Ηνωμένων Πολιτειών και του μέγα προδότη Αλέξη Τσίπρα ή άλλου μέγα προδότη, μπορεί να βγει και πολύ εύκολα πρόεδρο κόμματο. Να θυμίσω ότι στην Αγγλία ο Ρίσι Σούνακ, που νομίζω ότι η Αγγλία αυτό το διάστημα έχει εκλογέ, ο Ρίσι Σούνακ μπήκε φυτευτό ήταν πρώτα ο Μπόρι Τζόνσον από του Συντηρητικού. Τον έστειλαν. Μπήκε μετά η Λίζ Τρα. Την έστειλαν και μπαίνει ο Ρίση Σούνακ. Φυτευτό. Και τώρα έχουν εκλογέ για να γίνει και legitimate η κατάστασή του εκεί πέρα στην Αγγλία των Συντηρητικών. Αυτή τη στιγμή ο Prime Minister τη Αγγλία είναι ο Ρίση Σούνακ. Ο οποίο ήταν και αυτό φυτευτό. Κατά τον ΛΟΑΤΚΙ ο Ρίση Σούνακ. Υπέρ τον ΛΟΑΤΚΙ ο Κασελάκη. Όλοι αυτοί, ναι στην κλιματική κρίση, ναι στου λαθρομετανάστε, ναι στο ψηφιακό ευρώ, ναι στο να χάσουν οι Έλληνε τα σπίτια του και γενικότερα ναι στην κομμουνιστικοποίηση και κινεζοποίηση και στον ολοκληρωτισμό. Κατ' επέκταση. Όταν λοιπόν λε ψέματα για το βιογραφικό σου, γιατί αυτό συνέβη με τον Κασελάκη. Είπε ψέματα για το βιογραφικό και το έπαιξα στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά δεν το είδατε. Ισχυρίστηκε ο Κασελάκη ότι εργάστηκε στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών CSIS στην Ουάσιγκτον. Και επειδή υπήρξε ένα δημοσιογράφο ο οποίο ζει και εργάζεται στην Ουάσιγκτον, ρώτησε να ψάξουν τα records αν υπάρχει όνομα Κασελάκη να εργάστηκε εκεί πέρα και δεν υπήρξε. Ο τύπο Κασελάκη είπε ξερό ψέμα σε κάτι γερόντια που πήγανε και τον ψήφισαν. Από τους 133.000 κανονικούς ψεκασμένους ψηφοφόρου της Ελλάδος. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το ποσοστό 133.000 είναι ελάχιστο. Εδώ τώρα τίθεται το θέμα. Πρέπει ο πατριωτικός χώρος να κάνει ένα τεράστιο συνέδριο και να δείξει ποιο είναι ο μελλοντικό του ηγέτης. Να βάλουν όσοι θέλουν να βάλουν για πρόεδροι αυτού του κόμματος, όποιο και αν είναι αυτό το κόμμα, και να μαζέψουν 250, 300.000, 500.000 κόσμου. Να δείξει ο πατριωτικό χώρο τη δυναμική του. Και όταν θα γίνει με συνέδριο σωστά να ιδρυθεί κάτι ή να μετασχηματιστεί κάτι Τέλο πάντων, δεν ξέρω να σου τα πω αυτά, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής. Μπορείς να δεις ένα πολύ καλό podcast που έκανα με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη και έχει πάει πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ όσοι το είδατε. Μιλάμε και για αυτά τα θέματα εκεί μέσα. Πολύ δυνατό επεισόδιο στο ελεύθερο, θα το βάλω εδώ στο τέλος να το παρακολουθήσεις. Και πες μου και την απόψη σου από κάτω. Εδώ τώρα είναι η καλύτερη στιγμή ο εθνικοπατριωτικός χώρος να κάνει κίνηση που θα εκλέξει νέο πρόεδρο σε νέο κόμμα και θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο για το οποίο οι Έλληνες συντηρητικοί θα λένε ότι είμαι περήφανος που ανήκω σε αυτό το χώρο που είμαι σε αυτό το κόμμα που θα υπάρχουν αξίες, σωστές γραμμές και θα υπάρξει ομόνια και ενότητα. Όταν θα γίνει με δημοκρατική διαδικασία η κατάσταση, δεν θα μπορεί κανεί να πει τίποτα. Όχι όπω έγινε στι προηγούμενε εκλογέ που κάποιοι το παίζαν υπερπατριώτε και τώρα δεν μπορεί να του βρει. Ψάχνει να του βρει και δεν μπορεί να του βρει και μπαίνει στο Facebook και η τελευταία ανάρτηση είναι από τον Ιούλιο πριν φύγουν διακοπέ. Γιατί αυτό συμβαίνει. Κάτι κομματάρχε των υπερκομμάτων. Να πω ονόματα. Θε εμφύε Πού είναι ο κύριο Εμφύε αυτή τη στιγμή. Πού είναι όλοι εκείνοι που οι υπερκομματάρχε που τελικά πήραν. Μη πω τι Και σωστά έγινε. Γιατί την είδανε ψηλά στον Αμανέ. Αυτό είναι καβάλτσα το καλάμι. Κάνω δικά μου κόμματα και νομίζω ότι είμαι κάποιο. Και στο τέλο είμαι τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί άμα έλεγε ότι είσαι κάποιο και έπαιρνε και ένα 3%, κάτι θα γινότανε. Το θέμα είναι όταν λε ότι είσαι κάποιο και δεν μπορεί να το υποστηρίξει, όταν είσαι τίποτα. Άστο. Να μην μπούμε στη συζήτηση αυτή, να, γιατί ξέρω ότι εγώ πάλι θα την πληρώσω, γιατί θα πούνε ο Τέρι Καλβάλ σε το καλάμι. Ναι, αλλά εγώ τα αποτελέσματα τα φέρνω. Εγώ στην πράξη τα φέρνω τα αποτελέσματα, στην πράξη δουλεύω, στην πράξη κάνω κινήσει, στην πράξη προωθώ τα άτομα που θέλω να προωθώ και στην πράξη αυτά τα άτομα πηγαίνουν μπροστά. Και όποιο έχει μάτια βλέπει. Όποιο δεν θέλει να δει και κάνει τα μάτια, θα το παίζει ότι είναι Κομματάρχη και βουλευτάρα, και πολιτικό υψηλού Βεληνικού, και τελικά είναι ένα τίποτα. Και θα είναι ένα τίποτα. Γιατί αυτό το νέο, αν θα φτιαχτεί κόμμα, κίνημα, οτιδήποτε, που πρέπει για μένα, αν ρωτά, να γίνει κάτι, κάτι αξιόλογο όμω, να, να γουστάρω να το βλέπω ή να γουστάρω να συμμετέχω σε αυτό το πράγμα. Σαν πολίτης πάντα μιλάω. Αυτό που το κοκορεύεται ότι είναι κομματάρχη ή ότι είναι βουλευταρά κτλ., δεν θα κάνει σε αυτό το κόμμα, δεν θα κάνει ούτε για να φέρνει τα μπουκάλια τα νερά. Αν θα υπάρχει τότε νερό. Γιατί παίζουμε και σε αυτά τώρα τα levels. Ήδη στη Θεσσαλία το 112 αυτή η πολιτική προστασία έχει στείλει πάλι μηνύματα στους δύσμυρους τους Θεσσαλούς. Και να ξέρετε, πρώτα ο Θεός έρχεται η βοήθεια των 4.000 ευρώ από αυτό το κανάλι. Σε προηγούμενα επεισόδια έδειξα ακριβώς τι και πώς. Πάω παρακάτω. Από το ομάδα αλήθειας, το οποίο είναι ακροδεξί, της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείξουμε ένα ποτ που με τον κασελάκι και ουσιαστικά πέφτει πετσόκομα και παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον το βίντεο αυτό γιατί πέφτει όντως πετσόκομα, μόνος του αυτό αναιρείται ο άνθρωπος. βέβαια δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο. Με ακούτε? Ε. Με λένε Στέφανο. Και έχω... Πρώτα απ' όλα αυτός δεν μιλάει καν καλά ελληνικά. Στέφανο, 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 Έλα Στέφανε. Μήπω από την πόλη. <laughs> Θα σα πω κάτι. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα από την Αθήνα. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα σα. Το πρώτο βήμα για να πάρει κανεί οποιαδήποτε ευκαιρία είναι το πώ παρουσιάζεται. Ναι. Εντάξει. Έτσι, στα 14 μου. Βρέθηκα μόνο μου στην Αμερική. Δε... Μόνο του στην Αμερική ο Κασελάκη. Αυτό το, το είδα, πέθανα στα γέλια. Έχω έναν αδερφό, πήγε στο MIT για undergraduate degree. Άρα και εγώ ακολουθούσα στα πόδια εδώ, μικρό, στα καλο... Τελικά, όχι και τόσο μόνο του. Και εκεί πέρα και κάπω έτσι κατέληξα στο Λύκειο στην Αμερική. Όχι για πολιτέ. Το μόνο που πρέπει να θυμάσαι, αδερφέ μου, είναι το εξή. και Κασελάκι θα ξεπουλήσουν το Αιγαίο μαζί σε συνεργασία, όπω έχει γίνει πάμπολε φορέ στο παρελθόν. Πρώτα-πρώτα, Έλλη ή Έλληνα, θα ψηφίσει κάποιον που δεν είναι από οικογένεια. Φυσικά και όχι. Να το πάμε και έτσι δηλαδή. Άμα δεν ονομάζει Μιτσοτάκι, ή Καραμαλή, πώ θα τον ψηφίσει ο Έλληνα. Κατάλαβε. Παίζει και αυτό δηλαδή. Πάρ το έτσι. Πάρ το έτσι. Γι' αυτό ευελπιστώ να μην σκέφτεστε να ψηφίσετε κάτι τέτοιο στη ζωή σα. Α συνεχίσουμε. Ε, yeah. Από ανάγκη. Στα 21 μου βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs. Με τραπεζίτε δηλαδή. Τραπε... τραπεζίτε στην Goldman Sachs. <laughs> εγώ αγοράζα καράβια, εντάξει. Εσεί τι κάνατε όταν αγοράζατε καράβια. Γιατί είστε φοβιστέ. Είστε εφοπλιστή. Εφοπλιστή χωρί καράβια. Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Ε. Ριζοσπαστική, εφοπλιστής χωρί καράβια. Άρα ήσουν τρέιντερ. Και μάλιστα ο Γεωργιάδη είπε να το κάνω αναφορά γιατί τα καλά πρέπει να τα λέμε. Ο Άδεν ο Γεωργιάδη αποκάλυψε κάποια στοιχεία του βιογραφικού του Κασελάκη και αποκάλυψε δημοσίω ότι τη στιγμή που η Ελλάδα έμπαινε μέσα στην κρίση του 2008, ο κύριο Κασελάκη ήταν στην Goldman Sachs και σόρταρε την Ελλάδα που αυτό άμα διαβάσεις λίγα βιβλία θα δεις ότι η Goldman Sachs ξεκίνησε να δείχνει το δρόμο ότι από το σορτάρισμα, δηλαδή την πτώση της οικονομίας της Ελλάδος θα βγάλουν κάποια εκατομμύρια. Ο Κασελάκης αυτό το ξεκίνησε, ήταν στην εταιρεία που το ξεκινήσανε και βγάλανε φυσικά εκατομμύρια. Αυτό τώρα έρχεται να σώσει την Ελλάδα και ξέρουμε ότι η πεθερά του θα πάρει απευθείας ανάθεση για να καταστρέψουν. Άστο, άστο. Μιλάμε για α, παράνοια. Τουλάχιστον ξέρω πόσοι ηλίθοι υπάρχουν στην Ελλάδα. 133.000. Τουλάχιστον ξέρουμε αυτό εδώ. Πόσοι προδότε υπάρχουν. Να του ξέρουμε. Εγώ είδα μόνο γέροντε να ψηφίζουν. Πάμε παρακάτω. Δεν ζήτησα ποτέ κάποια ούτε εκλόγιμη θέση. Δες, την είδε, τον είδε τον μπάρμπα. Χωρί να έχω βλέψει για κάτι για την επόμενη μέρα. δεν, δεν, δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον μου κάποια επίσημη θέση στην πολιτική. Το είχα πει και στον Αλέξη και στο κόμμα ότι σε περίπτωση που βγάλουμε κυβέρνηση δεν μπορώ να έχω συμβίβαστο, μόνο συμβουλευτικά μπορώ να δουλέψω. Πάμε μαζί. Αυτό το πιστεύω ότι αυτός και φυσικά κάθε έξυπνος καπιταλιστής είναι ηλίθιο να κατέβει στην πολιτική. Χάνει πολλά λεφτά και προοπτική κατεβαίνοντα στην πολιτική. εκτός αν είναι ανήθικος. Αν είσαι ανήθικος και θες να τα κάνει όλα όπω θε να πω τι λέξει, ε, τότε η πολιτική φτιάχτηκε για το Μητσοτάκι να το πω έτσι. Δεν πιστεύω κι εγώ ότι αυτό ήθελε να κατέβει στην πολιτική ο Κασελάκη. Κανένα τρέιντερ που βγάζει εκατομμύρια, εάν είναι στο επίπεδο αυτό, θα κατέβαινε να ασχοληθεί με politics. Αυτόν τον φυτέψανε ξερά. Είναι απλό το θέμα εδώ. Με σχέδιο. Διαχωρισμό κράτου-εκκλησία. Ο διαχωρισμό τη εκκλησία από το κράτο θα πρέπει <Σεχει> να περιλαμβάνει και τη διακοπή τη μισθοδοσία των κληρικών από το κράτο. Σωστά. Εντάξει, θα αναλύσουμε όλε τι προτάσει αυτέ. Δεν τα ξέρω όλα. Μιλάτε για κρατική, οικονομική ενίσχυση στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Έχετε κάποια, κάποια ιδέα πώς θα έπρεπε να λυθεί το θέμα και των ε, τηλεοπτικών. Παρόλο που είμαι κατά του κόμματος δεκανίκη, γιατί είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας και όλο αυτό που έκανε η Εκκλησία και μπήκε στην πολιτική ζωή ενώ πήγε κόντρα στο θέλημα του κυρίου ημών Ισου Χριστού Παρόλο που είμαι πάρα πολύ κόντρα σε αυτό το πράγμα, γιατί κανένα, ούτε ο Άγιο Πάζη, ούτε κανένα δεν είπε να ασχοληθούν οι κληρικοί με τα πολιτικά. Κανένα. Μιλάμε για την απόλυτη αποτυχία και ήδη μα έβαλαν μέσα με το να ψηφίζουν οι απόδημοι. Σε αυτό που λέει ο Κασελάκη, τι άποψη έχει, γιατί για να το λέει ο Κασελάκη ότι διαχωρισμό κράτου και εκκλησία, μάλλον υπάρχει βρωμερή παγίδα από πίσω. Μήπως δεν πρέπει να διαχωριστεί, λέγω τώρα, μια άλλη προοπτική των πραγμάτων. Κοναδιών. Αυτό θα, τα... θα σωστό. Βεγγελά, το επανέλθω σε αυτό. Κύριε Βαγκελάτη, είμαι ο μόνος υποψήφιος που έχει βάλει ένα πρόγραμμα μπροστά. Η διαφήμιση κρατική <Κι> Ωραία, παραμένει σωστό. ως έχει. Άμα θέλετε παραπάνω λεπτομέρειες, θα σας επαναπέθω σε αυτό. Και κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στο στρατό. Πού θα βρούμε τόσα λεφτά να προσλάβουμε 100.000 στρατιώτες. Άμα επαναπροσδιορίσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια κοινωνική θητεία, και μια υπεραξία σε όλη την οικονομία. Δεν γνωρίζω. Υπεραξία σε όλη την οικονομία. Δεν γνωρίζω. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά τα οικονομικά ο κύριο Κασελάκη. <sighs> Προσεύχομαι μπα και γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αλλά είναι λίγο λυπηρή η κατάσταση με τον εγωισμό κάποιων κυρίων στον πατριωτικό χώρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει εκεί πέρα. Όπω και να έχει, αποστολάκη προ απογοητευμένου του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεχτείτε τον νέο πρόεδρο. Διαφορετικά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Πολύ ωραία και δημοκρατικά. Αν δεν γουστάρετε κασελάκι, πάρτε δρόμο. Κανά θέμα. Ο βασικότερος συνεργάτη του νέου Προέδρου προαναγγέλει καθαρίσεις σε όσου δεν έπιασαν το μήνυμα των ισοκομματικών εκλογών. Πολύ δημοκρατικό, να σου πω την αλήθεια. Δημοκρατικότατο. Στο φυτέψανε και τώρα σου λένε δεν γουστάρε έφυγε από το κόμμα που εσύ έχτισε. Δεν το χτίσα εγώ αυτό το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ το χτίσε. Αν είσαι εσύ αυτού. Ε, και σου λένε τώρα δρόμο, αγόρι μου. Οι άνθρωποι του Κασελάκη. Ποιοι αναλαμβάνουν ρόλου κλειδιά και ποιο τελειώνει. Του πρώτου ρόλου ξεκίνησε να μοιράζει ο Στέφανο Κασελάκη ω πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μανώλη Καπνισάκη να αναλαμβάνει χρέη διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Προέδρου. Παράλληλα, η Δώρα Αυγέρη αναλαμβάνει χρέη εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργο Τσίπρας, διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο σε Αντιπολίτευση. Υπογραμμίζεται ότι το μεσημέρι ο νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον κ. Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του Παζόκ Νίκο οι οποίοι το συνεχάρηκαν για την νίκη σε εσωκομματικέ εκλογέ. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Στί Κασελάκη, Είχε και ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία Νίκο Χρυστοδουλίδη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κασελάκη υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην επα... επανεκκίνηση των συνομιλιών για εξέβρεση δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Δεν είναι κακό να είσαι άσχετο με πολιτική στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο περιβάλλον για να πει ότι θα κάνει πολιτική. Εγώ ήμουν άσχετο και για, για πολλού από εσά είμαι άσχετο και δεν με ενοχλεί το να είμαι άσχετο. Γιατί αν έχει το mindset του να δουλέψει σκληρά και να μάθει και να ενδιαφερθεί, να πάρει συνεντεύξει, να διαβάζει βιβλία κτλ. Συνεχώ εμπλουτίζει τη διάνοιά σου. Και αυτό είναι το νόημα και τη ζωή. Η αυτοβελτίωση και η προσωπική ανάπτυξη. Οπότε δεν με ενοχλεί που ο Κασελάκη είναι άσχετο. Τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί του, όντα άσχετο, θέλει ντε και καλά να ηγηθεί από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε το πόδι του στην Ελλάδα. Παιδιά, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, έχουμε πολύ σοβαρό ανθρώπινο δυναμικό αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Παρόλο που είμαι κατά το να ψηφίζουν αυτοί όλοι του εξωτερικού, θα ήμουν πολύ υπέρ του να ερχόντουσαν στην Ελλάδα, στη χώρα μα και να ψηφίζουν. Και θα ήμουν πολύ υπέρ να γυρνούσαν κάποια στιγμή πίσω στην Ελλάδα με λιγότερα ναι, μεν λεφτά και ίσω και πολύ χειρότερη συνθήκη διαβίωση. Το, τα προβλήματά σας στο Μητσοτάκη. Εσεί εσείς ήσασταν οι Democrats που ο Μητσοτάκης σας έδιωσε στο εξωτερικό, τότε η Νέα Δημοκρατία ψηφίζατε όλοι εσείς παρεμπιπτόντως και τελικά φύγατε. Λοιπόν, θα χαιρόμουν να πολύ να ερχόντουσαν εδώ και να δούνε τι μπορούν να κάνουν με την Ελλάδα, να κάνουν κάποιο business, να δούνε πώς μπορεί να, 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 να στηρίξουν τη χώρα τους, να πληρώσουν κάνα φόρο πίσω εδώ πέρα. Λέω εγώ τώρα, σκέψου, έναν από το εξωτερικό, απόδημο, νεότατο, με ωραία πτυχία, να τον φέρεις και να τον κάνεις ηγεσία σε ένα κόμμα. Έτσι. Στα καλά καθούμενα. Ό,τι και βιογραφικό να έχει και το καλύτερο βιογραφικό δεν είναι λίγο παράδοξο. Και μάλιστα το θέμα είναι τώρα πόσο κασελάκι θα μπει στη Βουλή. Έτσι λένε ότι θα μπει στη Βουλή ο ουρανοκατέβατος ηγέτης. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και η απάντηση είναι ότι έχει ξαναγίνει. Και μπορώ να αναλάβω ευθύνη. Εγώ φταίω για όλο αυτό με τον κασελάκι. Γιατί είδανε το εκπληκτικό marketing του Τέριχα Τζιρεμία, οι Αμερικανοί, γιατί με παρακολουθούν, είναι γνωστό αυτό εδώ. Όσοι δεν το ξέρετε, μάθετε το. Είδανε ακριβώ πώ κινήθηκα στην Ελλάδα, με τι δικέ μου γνώσει και με τα δικά μου μη ποτή, ουσιαστικά και με όλο α... α... αυτό δημιούργητο από το απόλυτο μηδέν. Έφτιαξα μαζί με όλου του συναγωνιστέ μου στο Εθνικό Κόμμα Έλληνε ένα κίνημα τεράστιο, που το οποίο το σπάσανε σε άπειρα κομματάκια αδίκω και παρανόμω. Όμω το στήσαμε εμεί αυτό. Και σου λέει, εάν αυτοί με χωρί budget, χωρί μηντιακή παρουσία, καταφέρανε και βάλανε του σπαρτιάτε μέσα στη Βουλή, σκέψου τι μπορούμε να κάνουμε εμεί που τα έχουμε όλα. Δαβίδ με Γολιάθ, να πω και μια ωραία εβραϊκή παροιμία. Δαβίδ με Γολιάθ, αυτή τη στιγμή έγινε. Και εννοείται με το δικό μας παράδειγμα και τη δική μας ηγεσία βάλανε τον Κασελάκη. Και μάλιστα θέλουν να το βάλουν και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Το σενάριο εισόδου Κασελάκη στη Βουλή. <laughs> πώς, μπορεί να γίνει αυτό αφού δεν ψηφίστηκε. Στην Ελλάδα γίνεται. Στην Ελλάδα αν είσαι τη CIA ή του συστήματος κατ' επέκταση όλα γίνονται. Όλα. Όλα. Και πρωθυπουργός μέσα από τη φυλακή μπορεί να γίνει σε αυτήν τη χώρα. Μόνο σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να είσαι του συστήματο. Θα γίνει. Συγκεκριμένα, η συζήτηση είχε ανοίξει από τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών, καθώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλέξει μόνο τρία άτομα. Ήταν εκλεγμένοι ο Όθωνα Ηλιόπουλος, η Έλενα Ακρίτα και ο εναποστατή ανάβαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Η Έλενα Ακρίτα δεν φαίνεται να σκοπεύει να αφήσει την έδρα τη. Η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραϊ αποκάλυψε ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της παρέτησης από την έδρα. Για να μπορέσει να μπει όμως ο Κασελάκης στη Βουλή θα πρέπει να παρετηθεί ένας εκ των εκλεγμένων αλλά και ακόμη έξι άτομα. Πόπι Τσαπανίδου, Μιχάλης Καλογύρου, Τζένι Λιβαδάρου, Θανάσης Τσακρής, Ζορζέτα Λάλη. Αυτοί πρέπει να παρετηθούν όλοι για να μπει ο Κασελάκης στη Βουλή. Και η Ακρίτα, ω γνήσια κομμουνίστρια, γιατί δεν κατέβηκε με το κουκουέ η Ακρίτα παρεμπιπτόντω. Τι την έπειρε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή να. Αυτή είναι κανονική κομμουνίστρια τη αθλειότητα. Γιατί δεν τη βάλω στο κουκουέ ω νέα, ε, πώ τη λένε την άλλη τη Εκάλη. Και φυσικά άρχισαν τα όργανα. Τον έφεραν από Αμερική τον Κασελάκη, δεν ήρθε μόνο του, δίλεσε ο Τζουμάκα. Σύντομα θα έχουμε κρίση ηγεσία, λέει ο συνοποψήφιο για την Προεδρία του κόμματο. Σκληρή γλώσσα για την εκλογή του Κασελάκη. Χρησιμοποιήσω ο του για την Προεδρία ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Τζουμάκα. Και συνονόματό του οπότε. Ο οποίο το χαρακτηρίζει ω μεταβατικό αρχηγό. Μετά την αποχώρηση του Τζίπρα δημιουργήθηκε μια κρίση ηγεσία στο χώρο και μια κρίση πολιτική. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν πολύ ο Κασελάκη. Δεν ήρθε μόνο του, τον έφεραν. Ήρθε από την Αμερική. Ει, hey, αυτά τα λένε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αυτά τα είπα εγώ πολύ πριν τα πούνε αυτοί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βγάζει και μάτι, δεν είναι και. είναι ξεκάθαρο. Ο Κασελάκη έπαιζε στα χρηματιστήρια έτσι θα μπει στην πολιτική ω τζογαδόρο. Όχι, φίλε, κομμουνιστή. Δεν είναι τζόγο το χρηματιστήριο. Αν εσύ το βλέπει για τζόγο, σημαίνει ότι έχει χάσει πολλά λεφτά εκεί πέρα γιατί είσαι εσύ τζογαδόρο. Τώρα μην με κάνετε να μιλήσω για τα χρηματιστήρια γιατί αυτά είναι η δική μου η δουλειά. Μην μπαίνει στα λιμεριά μου έτσι. Όλα και όλα. Το βλέπω κάθε μέρα δηλαδή. Για αυτοί που το βλέπουν τζόγο, είναι τζόγο. Αυτοί που θα λεφτά, βγάλουν λεφτά, βγάζουν λεφτά, μάντεψε. Όλη η χώρα γλεντάει με την κατάσταση. Γελάει με την κατάσταση. Όντω γελάει, λέει. Αλήθεια είναι, όντω γελάμε κιόλα. Ο Κασελάκη είναι ο νικητή. Θα δούμε όμω αν μπορεί να ηγηθεί. Ω, ωραία αυτό ο διαχωρισμό, μ' αρέσει. Το ζήτημα του ηγεμόνα είναι να γίνει αποδεκτό. Επειδή το ψήφισαν 50.000 άνθρωποι σημαίνει κάτι, συμπλήρωσε. Το αν θα μείνω στο κόμμα θα κρυθεί από την πορεία τη πολιτική που θα έχει ο χώρο αυτό. Αυτοί οι πατροπαράδοτοι κομμουνιστέ με ξεπερνάει κάθε φορά που δεν λένε να καταλάβουν ότι ο Κασελάκης είναι ο αληθινός ηγέτης των αριστερών και του, της προοδευτικότητας. Δεν σας πέρασε από το μυαλό όταν αλλάξατε το όνομα σε ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Τι είναι αυτό το προοδευτική συμμαχία. Δεν καταλάβατε ότι αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ κατά τη οικογένεια ναι στους λαθρομετανάστες, ναι στους βιασμούς. Είδατε τι έγινε σε απίστευτο βίντεο που λαθρομετανάστες με ρόπαλα Κυνηγούσαν αυτοκίνητο. Εκεί τι κάνει. Πε μου, τι κάνει. Δεν τον πατά. Τον χτυπά. Πε μου, τι κάνει. Τον αφήνει να βανδαλίσει αφού το βλέπει ότι είναι μερόπαλο. Πάρα πολύ περίεργε καταστάσει θα βιώσουμε από εδώ και πέρα. Πολύ περίεργα πράγματα. Αυτά είναι που θέλουν οι νεοφιλελεύθεροι. Αυτά φέρνουν. Από το εξωτερικό στη ΣΥΠΑ, με τα ανοιχτά σύνορα, αυτά θέλουν. Δεν το καταλάβατε και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι σα προδώσανε. Δεν τη θέλετε την αλήθεια. Κανένα δεν τη θέλει την αλήθεια. Τι λένε οι Ρώσοι όμω για το φαινόμενο Κασελάκη. Η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που τον καθιστά δυνητικό πρωθυπουργό της Ελλάδας, τη Ελλάδα, δεν πέρισε απαρατήρητα από την Ρωσία με την οποία έχει έρθει σε με την κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Μεταξύ άλλων. Το Ρία Νοβόστη έγραψε: Έχοντα μια φωτογραφία του Κασελάκη με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο, ελληνικό, ο ελληνική καταγωγή Αμερικανό καπιταλιστή, ομοφυλόφιλο Στέφανο Κασελάκη, που δεν ήταν στο παρελθόν μέλο του κόμματο, εξελέγει νέο αρχηγός του κόμματο τη εξωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο 35χρονος Κασελάκης εμφανίστηκε στην ελληνική πολιτική σκηνή το Μάιο, προσφέρθηκε εθελοντικά στην εκστρατεία του Biden στις προεδρικές εκλογές του 2008, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του. Εργάστηκε επίσης στη δεξαμενή σκέψη, στο Think Tank εννοεί, εξωτερική πολιτικής του Center for Strategic and International Studies στην Ουάσιγκτον, στην Goldman Sachs και συνέχεια ασχολήθηκε με την ναυτιλία και δημιούργησε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Σε μια μόλι εβδομάδα από την έναρξη τη προεκλογική εξτρατεία, ο Κασελάκη κατάλαβε την δεύτερη θέση τη δημοσιοποίηση μεταξύ πέντε διεκδικητών για τη θέση του επικεφαλή του κόμματο. Οι παρατηρητέ θεωρούν το φαινόμενο Κασελάκη αποτέλεσμα ενό νέου τρόπου πολιτική επικοινωνία και πολιτικών τεχνολογιών, προϊόντων κοινωνικών δικτύων. Σου ξαναλέω, εγώ ωστέριχα Τζιερμία, αυτό με τα κοινωνικά δίκτυα. Ε, έχω με, μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Χρησιμοποίησα ενδεχομένως λάθος και άδικα το συγκεκριμένο μέσο για σκοπιμότητες οι οποίες έπρεπε να γίνουν γιατί η αδικία ήταν τεράστια. Έπρεπε δηλαδή να μπουν οι Σπαρτιάτες μέσα στη Βουλή, αλλά από την άλλη αξίζανε για να μπουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό βέβαια δεν θα ξαναγίνει ποτέ, δηλαδή τα λάθη γίνονται μία φορά. Και σκέψω ότι το μεγαλύτερο λάθο για μένα είναι ότι δεν έβγαλα και ευρώ από την όλη διαδικασία. Να πω ότι να έβγαλα κανένα δύο εκατομμύρια ευρώ ή τουλάχιστον 200 χιλιάρια, πάει στο διάλογο. Εγώ δεν έβγαλα και ευρώ από αυτό. Γιατί αυτό είναι business, πρέπει να καταλάβει. Αυτή τη στιγμή βλέπει το περιεχόμενο μου, αλλά αυτό είναι business. Εγώ είμαι καπιταλιστή. Δεν είμαι εδώ για να παίξω ή για να. Ω καπιταλιστή, λοιπόν, ο Τέρι, μόνο undercapitalized μπορεί να θεωρηθεί. Τέλο πάντων, αυτό είναι πολύ πονεμένη ιστορία για μένα. Παρ' αυτά, δεν. Πρέπει αυτή τη στιγμή να μιλήσω ανοιχτά για θέματα. Όμω θέλω το κοινό μου να ξέρει κάποια πράγματα για μένα, τουλάχιστον, γιατί θέλω να έχω και εγώ καθαρή τη συνείδησή μου. Γιατί σου λέω, δεν μπορώ να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτό το φαινόμενο που λέει κασελάκι έχει προπάρξει με κάποια άλλα φαινόμενα που αξίζουνε. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Αξίζουνε. Ναι. Θα το δούμε τώρα. Τώρα φαίνονται όλα. Να ξέρει, στι κάλπε πάντα φαίνονται όλα. Φαίνεσαι γυμνό εκεί πέρα στη ρητορική σου φαίνεσαι γυμνός. Και τα καλύτερα μέσα να χρησιμοποιήσεις για να αναρχηθείς στην πολιτική, στο πολιτικό στίβο, στην πολιτική μάχη, αξίζεις. Γιατί πάντα αυτό ήταν. Για να μιλήσουμε και λίγο business. Γιατί οι καπιταλιστές είμαστε να μιλήσουμε λίγο business τώρα που θα μας τα κλείσουν όλα. Το marketing και η διαφήμιση είναι λάδι στη φωτιά. Αλλά φωτιά θα πρέπει να υπάρξει. Το marketing δεν μπορεί να σου, να σου ανάψει τη φωτιά. Η φωτιά θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί. Το μάρκετινγκ βάζει λάδι στη φωτιά. Το μάρκετινγκ σου φέρνει τον πελάτη στην πόρτα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η δουλειά των πωλήσεων για να κάνουν convert τον πελάτη. Βέβαια, το μάρκετινγκ από μια άλλη άποψη έχει ω εξή. Οι πελάτε θα μάθουνε... Βάλε, οι πελάτε. Εγώ, καπιταλιστή, είμαι και για πελάτε μιλάω. Εσύ βάλε ψηφοφόροι στη δική σου. Στη δική σου την περίπτωση. Οι ψηφοφόροι θα μάθουν, οι πελάτε θα μάθουν πόσο καλό ή είσαι πολύ πιο γρήγορα με σωστό marketing. Δηλαδή, αν είσαι εσύ κατά και σου φέρω εγώ πάρα πολύ κόσμο με marketing, τότε θα μάθουν πιο γρήγορα πόσο κατά είσαι. Αν είσαι καλό, τότε θα μάθουν γρήγορα πόσο καλό είσαι. Αν είσαι ανοργάνωτο, θα μάθουν πολύ γρήγορα πόσο ανοργάνωτο είσαι. Δηλαδή, έχει την τρόπα τη φουσκώνει, θα πρέπει όμω να μπορεί να τη διατηρήσει τη φούσκα. Γιατί αν δεν μπορεί, από τον πολύ τον αέρα θα έρθει έκρηξη. Όπω θα έρθει με την οικονομία μα σε λίγο καιρό. Αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλο του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Αν θε να το δει ολόκληρο, θα σε προτρέψω να μπει στην πλατφόρμα Ελεύθερο Plus. Εκεί πέρα είναι που μιλάμε άνετα, εκεί πέρα είναι που συνεχίζονται τα daily shows. Μόνο εκεί μέσα, σε αποκλειστικότητα. Εάν δεν θε να μπει, κοστίζει 8 ευρώ το μήνα, κανένα πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω τα πάντα για να σε στηρίζω κάθε μέρα εδώ στο κανάλι Τέριχα Τζιρεμία, στο Daily Show. Αν σου άρεσε το επεισόδιο. Μάζε like button και εννοείται σε κοινοποίηση Και πάμε για τα καλύτερα. Εδώ θα βάλω δύο ακόμα βίντεο που θέλω να παρακολουθήσει: ένα podcast ελεύθερο και το τελευταίο επεισόδιο που βγάλαμε σε αυτό το κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο να είσαι καλά. Yeah. διαχαρά. χαρά.